να είσαι αχόρταγος μόνο για τον Θεό και τα Θεία, ο οποίος σε όσους έλαβαν δίνει και άλλα. Διψώντας, να τον διψούμε, πηγάζει άφθονα πάντα. Στα υπόλοιπα δεν πειράζει και να μην ικανοποιείσαι. Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, μόλις πληροφορηθήκαμε εδώ στην Κωνσταντινούπολη από τον Ιερότα των Αδελφών, Αρχιεπίσκοπον Ελσινκίου και Πάσης Φιλανδίας κύριον Λέοντα, ότι αυτές τις μέρες εορτάζει η νεολαία εις την Εκκλησία της Φιλανδίας και σπέβδουμε να έρθουμε κοντά σας, μέσα από την εικόνα και των ήχων, για να σας μεταφέρουμε τα λόγια του προκατόχου μας Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου σχετικά με την δίψαν και την επιθυμίαν του Θεού από τον άνθρωπο. Ζείτε και ζούμε όλοι σε μια κοινωνία η οποία χαρακτηρίζεται από την μεγάλη, την χωρίς μέτρων επιθυμία του ανθρώπου δια τα υλικά αγαθά, δια τα ατομικά δικαιώματα, δια εγωιστικές και εγκόσμιες επιδιώξεις. Το φαινόμενο αυτό απειλεί μάλιστα περισσότερο τις κοινωνίες που χαρακτηρίζονται κατ' όνομα χριστιανικές και το οποίο με μία λέξη μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ως εκκοσμίκευση. Όμως η ανάπτυξη ενός τέτοιου φρονήματος είναι εντελώς ξένη με τον Κύριό μας Ιησούν Χριστόν, τον Σωτήρα, τον Λυτρωτήν, τον Ευεργέτην, ο οποίος Θεός Ον εσαρκώθη, ώστε να κάνει τον άνθρωπον Θεόν κατά χάρη. Το γεγονός ότι φέρουμε το όνομα του Κυρίου ήδη από τις βαπτίσεώς μας, το ότι τον ενδυθήκαμε, ότι είμαστε παιδιά του, μας ανοίγει τις πόρτες της αληθινής αιωνιότητος και της πραγματικής ζωής. Μην ξεχνάτε, αγαπητά μου παιδιά, αγαπητοί μου φίλοι, ότι ο άνθρωπος έχει αιώνιον προορισμόν. Θα έχετε παρατηρήσει ίσως ότι όσες φορές επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας εις τις κοσμικές επιθυμίες και τα υλικά αγαθά, τότε ακόμη και αν αποκτήσουμε όλα εκείνα τα οποία επιθυμούμε, θα διαπιστώνουμε ένα υπαρξιακό κενό και ποτέ δεν θα είμαστε ικανοποιημένοι και ήρεμοι εσωτερικά. Θα μας λείπει η ουσιαστική ευτυχία, δηλαδή η ειρήνη της ψυχής. Αυτό συμβαίνει διότι όλα τα επίγεια έχουν ένα τέλος. Μόνον ο Χριστός και η Εκκλησία Του παρατείνεται εις τους αιώνες. Ο χριστιανός, δίχως Χριστό και πνευματική ζωή, είναι ανυπεράσπιστος μπροστά εις την προοπτική της φθοράς και του θανάτου. Η νέα γενεά στην οποία ανοίγετε κι εσείς τα νιάτα της Ορθόδοξης Εκκλησίας του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, που ζείτε στην ευλογημένη χώρα της Φιλανδίας, αντιλαμβάνεστε ότι ο ενθουσιασμός της νεότητος και η δυναμική που σας κυριεύει δεν αντέχουν την προοπτική της φθοράς και του θανάτου. Νιάτα και φθορά δεν ταιριάζουν, όπως δεν ταιριάζει Χριστός και φθορά, ζωή και θάνατος. Γι' αυτό σας προτρέπουμε ως ο πνευματικός σας πατέρας, ως φίλος σας, να στρέψετε τις καρδιές σας, τα βλέμματά σας, τις επιθυμίες σας, τον εαυτό σας ολόκληρο προς τον Χριστόν. Εκείνο σας είναι η ακόρεστη επιθυμία σας, η μεγάλη και ανεξάντλητη αγάπη. Ο άριστος πόθος σας, ο συνοδοιπόρος, ο φίλος, το νόημα, η ανάσταση, η χαρά, το φως το αληθινό, ο αιώνιος προορισμός σας. Εκείνο σας είναι η φιλοδοξία σας, σε εκείνον να διαλύονται οι κακίες και τα πάθη, με εκείνον να επιλέξετε τη ζωή
ώστε να μην τελειώσει ποτέ. Αγαπητά μας παιδιά, ευχόμεθα ολοκαρδίως, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός πλούσια να σας ευλογεί. Να είναι πάντοτε η παρουσία Του το βίωμα της ζωής σας. Ο Πατριάρχης σας από την Κωνσταντινούπολη σας σκέπτεται, προσεύχεται για σας, νοιάζεται για την κατακόσμων προκοπή σας, αλλά κυρίως για την πνευματική σας καλλιέργεια και άνοδο και πάντοτε σας περιμένει να έρχεστε στην πόλη, στο φανάρι, όπου ευρίσκεται ο οίκος του πατρός σας, το σπίτι σας και η καρδιά της μητέρας σας Εκκλησίας. Η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Αμήν.